τα είπαμε και χθες λίγο με αυτήν την ιστορία της Ιεράς Συνόδου. Επειδή πάρα πολλοί συμπολίτες μας, γυναίκες και άνδρες στο διαδίκτυο, έχουν εκδηλώσει φυσικά την αντίθεσή τους και την απέχθειά τους σε τέτοιες ανακοινώσεις. Η Ιερά Σύνοδος λοιπόν προτείνει την μέρα του αγέννητου παιδιού και αυτό το συνοδεύει με την ανάγκη απαγόρευσης των αμβλώσεων. Να πούμε ότι δεν θα ήταν τόσο επικίνδυνο και ίσως να ακουγόταν γραφικό αν δεν είχε θεσπιστεί σε αρκετές χώρες του δυτικού κόσμου, σε κάποιες χώρες, σε πολιτείες του δυτικού κόσμου, η απαγόρευση των αμβλώσεων, γινώντας μας πάρα πολλά χρόνια πίσω που η γυναίκα δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα της. Αυτός ο νεοπουριτανισμός, πώς να το πω αυτό, νεοσυντηρητισμός. Ναι, βρίσκει έδαφος. Εντάξει, έχει να κάνει με την πολιτική κουλτούρα, με το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη ζωή και τις ζωές των ανθρώπων. Και το ότι η γυναίκα πρέπει να αφαιθεί, το έχει πληρώσει με αγώνες και με αίμα, να επιλέγει εκείνη τι θα κάνει με το σώμα της. Και οι ιερείς αυτοί, οι οποίοι μιλούν για απαγόρευση των αμβλώσεων, θα πρέπει να απαντήσουν ότι προτείνουν στην περίπτωση που μια γυναίκα βιάζεται και θέλει να κάνει έκτρωση. Έτσι, σε τέτοια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουν. Ναι, είναι η αντίληψη ότι η γυναίκα είναι για να αναπαράγει, έτσι, ότι ο βασικός της ρόλος είναι αυτός. Και η γυναίκα δεν έχει ζωή ή τέλος πάντων αν έχει επαγγελματική, κοινωνική ή ό,τι άλλο θέλει να κάνει στη ζωή της, όλα αυτά πρέπει να έρχονται δεύτερα. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η τεκνοποίηση. Γι' αυτό και υπήρξαν αντιδράσεις, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, με την ανακοίνωση για αυτό το επίδομα που ίσως δοθεί σε γυναίκες κάτω των 30 ετών, ένα επίδομα μητρότητας. Ναι, είναι κάτι που θα εξετάσει ενδεχομένως η κυβέρνηση. Ναι. Αντέδρασαν πολλές γυναίκες και ήταν λογικό να αντιδράσουν, γιατί στην ίδια λογική είναι τα επιχειρήματά τους, ότι αντιμετωπιζόμαστε οι γυναίκες. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια αναπαραγωγή της λογικής ότι έφτασε 30, γιατί πότε θα γίνεις μάνα και γιατί δεν έχεις παντρευτεί, που προφανώς είναι. Έχεις μείνει γεροντοκόρη. Ναι, προφανώς δεν είναι ό,τι πιο προοδευτικό έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι καθόλου προοδευτικό. Είναι καλό να κάνουν γυναίκες στα ζευγάρια όποτε θέλουν τα παιδιά τους, είτε στα 22 είτε στα 29. Αλλά αυτός ο περιορισμός, αυτό το όριο, ας πούμε, ότι θα αποκλειθούν ενδεχομένως από αυτό το επίδομα οι γυναίκες που τεκνοποιούν μετά τα 30, ας πούμε ότι θα αποκλειθούν ενδεχομένως. Τα είπαμε και χθες λίγο με αυτήν την ιστορία της Ιεράς Συνόδου. Επειδή πάρα πολλοί συμπολίτες μας, γυναίκες και άνδρες στο διαδίκτυο, έχουν εκδηλώσει φυσικά την αντίθεσή τους και την απέχθειά τους σε τέτοιες ανακοινώσεις. Η Ιερά Συνόδος λοιπόν προτείνει την μέρα του αγέννητου παιδιού και αυτό το συνοδεύει με την ανάγκη απαγόρευσης των αμβλώσεων. Να πούμε ότι δεν θα ήταν τόσο επικίνδυνο και ίσως να ακουγόταν γραφικό αν δεν είχε θεσπιστεί σε αρκετές χώρες του δυτικού κόσμου, σε κάποιες χώρες, σε πολιτείες του δυτικού κόσμου, η απαγόρευση των αμβλώσεων, γινώντας μας πάρα πολλά χρόνια πίσω, που ναι, η γυναίκα κυρίως για τις δεν μπορεί πολιτείες να ελέγξει το σώμα της. Αυτός ο νεοπουριτανισμός, πώς να το πω αυτό, νεοσυντηρητισμός. Ναι, βρίσκει έδαφος.
Εντάξει, έχει να κάνει με την πολιτική κουλτούρα, με το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη ζωή και τις ζωές των ανθρώπων. Και το ότι η γυναίκα πρέπει να αφαιθεί, το έχει πληρώσει με αγώνες και με αίμα να επιλέγει εκείνη τι θα κάνει με το σώμα της. Και οι ιερείς αυτοί οι οποίοι μιλούν για απαγόρευση των αμβλώσεων θα πρέπει να απαντήσουν ότι προτείνουν στην περίπτωση που μια γυναίκα βιάζεται και θέλει να κάνει έκτρωση. Έτσι, σε τέτοια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουν. Ναι, είναι η αντίληψη ότι η γυναίκα είναι για να αναπαράγει, έτσι, ότι ο βασικός της ρόλος είναι αυτός. Και η γυναίκα δεν έχει ζωή ή τέλος πάντων αν έχει επαγγελματική, κοινωνική ή ό,τι άλλο θέλει να κάνει στη ζωή της, όλα αυτά πρέπει να έρχονται δεύτερα. Πρώτος της ρόλος, πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η τεκνοποίηση. Γι' αυτό και υπήρξαν αντιδράσεις, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, με την ανακοίνωση για αυτό το επίδομα που ίσως δοθεί σε γυναίκες κάτω των 30 ετών, ένα επίδομα μητρότητας. Ναι, είναι κάτι που θα εξετάσει ενδεχομένως η κυβέρνηση, ναι. Αντέδρασαν πολλές γυναίκες και ήταν λογικό να αντιδράσουν, γιατί στην ίδια λογική είναι τα επιχειρήματά τους, ότι αντιμετωπιζόμαστε οι γυναίκες. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια αναπαραγωγή της λογικής ότι έφτασες 30 γιατί πότε θα γίνεις μάνα και γιατί δεν έχεις παντρευτεί, που προφανώς είναι. Έχεις μείνει γεροντοκόρη. Ναι, προφανώς δεν είναι ό,τι πιο προοδευτικό έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι καθόλου προοδευτικό. Είναι καλό να κάνουν γυναίκες στα ζευγάρια όποτε θέλουν τα παιδιά τους, είτε στα 22 είτε στα 29. Αλλά αυτός ο περιορισμός, αυτό το όριο, ας πούμε, ότι θα αποκλειθούν ενδεχομένως από αυτό το επίδομα, οι γυναίκες που τεκνοποιούν μετά τα 30, ας πούμε ότι θα αποκλειθούν ενδεχομένως.